ξεκίνημα της προετοιμασίας στις τελευταίες ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά. Αυτή τη εβδομάδα και επίσημα, πιο επίσημα, θα θέλαμε ένα σχόλιο για το ξεκίνημα της σεζόν και τη νέα προσπάθεια που καταβάλει ο αθλητικός όμιλος Στεγιάς, το σημαντικότερο, στη φυσική του έδρα, έτσι, στο σπίτι του. Ναι, ακριβώς. Πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια στη φυσική μας έδρα, εδώ στο γήπεδο της Επισκοπής. Κάνουμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα μέχρι στιγμής. Έχουμε πάρει κάποια νέα παιδιά εδώ από την περιοχή. Όπως κάθε χρόνο να κάνουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, μια πολύ καλή εικόνα όπως κάθε χρόνο η Τεγία. Να ευχηθώ υγεία σε όλα τα σωματεία, καλή χρονιά να έχουμε και ελπίζω να τελειώσει ένα πρωτάθλημα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, ότι βλέπω η ομάδα προπονείται στο φυσικό της χώρο, στο σπίτι της ουσιαστικά, ένα καινούριο γήπεδο το οποίο νομίζω ότι σας λύνει τα χέρια και στο κομμάτι της προετοιμασίας, έτσι, έχετε το κεφάλι ήσυχο σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις, είναι έτσι? Ναι, εννοείται, έχουμε την ευκολία του χώρου, του χρόνου, είμαστε μόνοι μας, ένα πολύ καλό γήπεδο, χωρίς προβλήματα, πολύ καλός αγωνιστικός χώρος και θα δώσει και ένα κίνητρο σε όλα τα παιδιά της περιοχής να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Να πούμε ότι η ομάδα έχει και κάποιες επιστροφές, σημαντικές επιστροφές. Διατηρεί ένα ρόστερ το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι αναλύωτο στο ουσιαστικό της βαθμό, στο μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό βοηθάει την Τεγία να είναι στην απαιτούμενη ομοιογένεια και συνοχή που χρειάζεται από πολύ νωρίς, όντας ανταγωνιστική. Έτσι, αυτό μας έχει δείξει και τα τελευταία χρόνια. Ναι, ο κορμός κάθε χρόνο πάνω κάτω είναι ο ίδιος. Κάνουμε 2-3 προσθήκες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουν έρθει κάποια νέα παιδιά, θα βοηθήσουν στο 100% την ομάδα. Δικά μας παιδιά εδώ από την περιοχή. Αυτά. Κάθε χρόνο η ίδια ομάδα είμαστε, τα ίδια παιδιά, ο ίδιος κορμός. Να διατηρούμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Προτού μπούμε στο κομμάτι των προπονήσεων και της έναρξης προετοιμασίας που βλέπουμε, να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι είναι μια ιδιότυπη στιγμή, γιατί η Τεγία επιστρέφει στο γήπεδό της, επιστρέφει στο σπίτι της. Και για πρώτη χρονιά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η προετοιμασία γίνεται εδώ, στην Επισκοπή. Και μάλιστα σε ένα γήπεδο το οποίο μετά από πολλούς αγώνες, μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες, είναι πράσινο. Το βλέπουμε πράσινο, υπάρχει χορτάρι και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ένα όνειρο πραγματοποιείται και γίνεται πραγματικότητα. Θα θέλαμε, μιας και είσαι ο παλιότερος και έχει ζήσει και το χωμάτινο γήπεδο και τώρα το πλαστικό, το πράσινο γήπεδο, θα θέλαμε να μας πεις. Πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις και τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό που λέγεται Τεγία? Κοίταξε Αντώνη, αυτό το έχουμε πάλι φέτος, όντως ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα εδώ στο γήπεδό μας και επιστρέφουμε μετά από 7-8 χρόνια νομίζω, με αυτό το υπέροχο στολίδι εδώ πέρα που είναι για, και για την ομάδα μας και γενικότερα για την περιοχή, να παίζουν και να αθλούνται τα παιδιά. Εγώ τώρα, εντάξει, από την πλευρά μου θέλω να πω καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες και δηλαδή και στο ερασιτεχνικό και παντού στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε αυτή τη μάστιγα που λέγεται κορονοϊός εδώ και 1,5 χρόνο και έχουν μείνει όλα πίσω και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αλλά πάνω απ' όλα το γήπεδο είναι όνειρο ζωής για μας τους παλιότερους, εννοείται. Και έγινε πραγματικότητα κάποια στιγμή και εδώ βλέπετε τώρα είναι τα παιδιά όλα και αθλούνται. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο για την ομάδα φέτος, η οποία έχει τα γνώριμα πρόσωπα πρώτης γραμμής, έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν έχει πολλές διαφοροποιήσεις. Αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, μας έχει συνηθίσει έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Τεγία, καλώς εγώ των πραγμάτων και συνθήκων επιτρέποντος, έτσι, πάνω απ' όλα? Ναι, Φώτη, όπως είπες, πάνω απ' όλα είναι η υγεία και να μην έχουμε πάλι κάποια lockdown και τέτοια και κλειστούμε στα σπίτια μας. Η ομάδα πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά, είναι σχεδόν η ίδια και έχει κάνει και 3-4 προσθήκες πάρα πολύ καλές με δικά μας παιδιά, πολύ καλούς παίχτες και πιστεύω θα έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την κλείνοντα, σε ό,τι αφορά αυτή την πανδημία που έχει επηρεάσει τις ομάδες, κακά τα ψέματα, εκτιμάς ότι μπορεί να επηρεάσει και την εξέλιξη του πρωταθλήματος, γιατί όλες οι ομάδες προσπαθούν να επιβιώσουν με όλα τα θέματα. Υπάρχει και αυτή η πανδημία, η οποία βέβαια κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο όλων των ερασιτεχνικών σωματείων.
Ναι, εννοείται Φώτη ότι κάνει πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Οι ομάδες είναι απροπόνητες πάρα πολύ καιρό. Τα παιδιά έχουν μείνει πίσω. Οι ομάδες έχουν μείνει πίσω. Και εντάξει, αλλά νέα παιδιά είναι, θα επανέλθουν αν δεν έχουμε πάλι αυτό το κακό που μας που τυραννεί όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας. Πάμε και σε μια προσωπική ερώτηση. Εδώ μπροστά μας έχουμε έναν έφηβο σαραντάρι. Μάλιστα προέρχεσαι και από ένα σοβαρό τραυματισμό στα μέσα του καλοκαιριού, στον αγκώνα σου. Παρόλα αυτά σε βλέπουμε για ακόμη μια χρονιά στην πρώτη γραμμή. Για ακόμη μια χρονιά να συμμετέχεις σε προετοιμασία, να είσαι έτοιμος να φορέσεις τα γάντια σου. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποια είναι η όρεξη ενός σαραντάρι να μπαίνει στο γήπεδο για προετοιμασία, να αγαπάει τόσο πολύ το τοπικό ποδόσφαιρο και τι σημαίνει για σένα όλο αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα. Αντώνη, τα έχω ξαναπεί αυτά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Έχω τρέλα που λέμε ψώνιο. Βέβαια τώρα πριν από κανένα 1,5 μήνα έπαθα ένα τραυματισμό σοβαρό στον αγκώνα. Βέβαια πιστεύω ότι πάει καλά με τη βοήθεια του κύριου Φόρτη εκεί πέρα και τα λοιπά. Εγώ δεν θα σταματήσω να είμαι στην ομάδα κοντά, είτε σαν παίχτης, είτε είμαι στον πάγκο, είτε είμαι εδώ απ' έξω. Είναι η ζωή μου δηλαδή το, και η τεγεία πιο πολύ και το ραστιχνικό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό φοράω και τη στολή μου ακόμα και αν μου χρειαστεί, μου ζητηθεί ας πούμε και μπορώ να είμαι υγιής και τέτοια, θα βοηθήσω την ομάδα πάντα. Πέτρο, μία από τις επιθυμίες του πατέρα σου που για πολλά χρόνια αγωνίζονταν στην Αιγαία και αποτελεί ακόμα και τώρα μια μεγάλη μορφή για την ομάδα ήταν να παίξει σε αυτό το γήπεδο αλλά σε χορτάρι. Δεν τα κατάφερε να παίξει σε χορτάρι, έπαιξε με τα παιδιά του τα οποία σήμερα είναι εδώ σε αυτό το γήπεδο που είναι καταπράσινο και ένα πολύ μεγάλο όνειρο της Αιγαίας έγινε πραγματικότητα και θα παίξουν και για τον πατέρα τους σε πράσινο γήπεδο στην Αιγαία. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που ξεκινάει η προετοιμασία εδώ σε αυτό το χώρο. Αρχικά χαρούμενος, η μόνη λέξη είναι αυτή. Είμαστε χαρούμενοι επειδή επιτέλους έχουμε το δικό μας σπίτι, το δικό μας γήπεδο. Την Κάρτσοβα τη μοιράζονταν πόσες ομάδες. Δεν ένιωθες ότι είσαι στο γήπεδό σου. Ήταν ένα όνειρο πολλών, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Άλλοι μπόρεσαν να παίξουν, άλλοι δεν μπόρεσαν. Αλλά όσο αφορά για τον πατέρα μου, θα είναι να παίξω και να το χαίρεται επειδή έχει γίνει τώρα το γήπεδο. Να πούμε ότι η Τεγεία είναι μια ομάδα η οποία θυμίζει και οικογένεια. Τα περισσότερα παιδιά είστε χρόνια μαζί και οι νεότεροι με τους μεγαλύτερους. Ένα δεμένο σύνολο. Πόσο μπορεί να βοηθήσει και φέτος αυτό, ώστε η ομάδα να συνεχίσει αυτό που έχει κάνει και τα τελευταία χρόνια, να είναι ανταγωνιστική. Αν ξέρεις τους συμπαίχτες σου και έχεις μεγαλώσει μαζί τους και παίζεις μαζί τους, ξέρεις πώς να βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο. Π.χ. αν δεν μπορείς να παίξεις με τον συμπαίχτη σου, πώς να κάνεις μια νίκη, μια ήττα, μια ισοπαλία. Παίζουμε από μικροί μαζί, ξέρουμε ο καθένας τον άλλον και μέσα από αυτό και μέσα από την προπόνηση θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πέτρο, στα 20 σου χρόνια, νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη σεζόν στην οποία βρίσκεσαι στα της πρώτης ομάδας, η τέταρτη, και μάλιστα θεωρείσαι στα 20 χρόνια από τους παλιούς στην Τεγεία και χρόνο με το χρόνο βλέπουμε να εξελίσσεσαι και σε προσωπικό επίπεδο μέσα από την ομαδική δουλειά. Ποιοι είναι οι στόχοι της Τεγείας και ποιες είναι και οι δικές σου φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν? Οι στόχοι της Τεγείας είναι να τερματίσουν όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα, να φτάσουν στον τελικό του κυπέλου, εννοείται. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, θέλω να το κατακτήσω αυτό με την ομάδα.